διοίκησης. Σήμερα κλείνουν 45 χρόνια παρά ένα μήνα από την επέμβαση στην Κύπρο. Από την ημέρα που ο Ατήλας αποφάσισε με τη βοήθεια των ξένων δυνάμεων να χωρίσει το ελληνικό μας νησί στα δύο. Από την ημέρα που 4 παλικάρια εδώ από το Δήμο Φιλής, 3 παιδιά από τα Νολιώσια και 2 παιδιά από τα, 3 παιδιά από το Ζεφύρι και 1 παιδί από τα Νολιώσια έδωσαν τη ζωή τους και αφήσαν τις οικογένειές τους ορφανές που σήμερα βρίσκονται εδώ για της Ελλάδος στην ελευθερία και για την πίστη του Χριστού. Δεν μπορεί κανείς να ξεχάσει τις μέρες αυτές. Και επιτρέψτε μου, αξιότιμη κύριε Πρέσβη, να θυμηθώ κι εγώ τη μέρα αυτή, τον Ιούλιο του 1974, 7 χρονών τότε, όταν ακούστηκε το σάλπισμα ότι η Γενική Επιστράτευση πόλεμος στην Κύπρο. Έχουν μείνει βαθιά χαραγμένες αυτές οι στιγμές στη μνήμη μου. Και αναρωτιέμαι πόσο βαθιά χαραγμένες είναι οι στιγμές αυτές στους πολεμιστές της Κύπρου που τους βλέπω απέναντί μου με σεβασμό και με δέος και πόσο βαθιά είναι χαραγμένες οι στιγμές αυτές στους ανθρώπους που έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους. Με αυτά τα λίγα λόγια, με αυτές τις σκέψεις, με σεβασμό και πάντα με εκτίμηση, εύχομαι να μην ξαναγίνει ποτέ πόλεμος στη χώρα μας. Εύχομαι να λυθεί το Κυπριακό με τον καλύτερο τρόπο για τους Κυπρίους πατριώτες μας και εύχομαι ο Θεός να αναπαύσει τους πολεμιστές που έχασαν τη ζωή τους εκεί και σ' όσους έμειναν πίσω, στους συγγενείς τους, να τους δίνει πάντα κουράγιο. Συγχαρητήρια στους ανθρώπους που πολέμησαν στην Κύπρο. Μας γεμίζετε με δέος και συγκίνηση όταν είστε μαζί μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.